σε έναν κόσμο που συνεχώς ανακαλύπτεις νέα πράγματα και θέλεις να ξέρεις τα πάντα, μπες στον κόσμο του infokids.gr για γονείς και παιδιά που ξέρουν. Παιδιά από τη φύση τους αγαπούν να εκφράζονται ελεύθερα, να εξερευνούν, να πειραματίζονται και να ανακαλύπτουν το χώρο που τα περιβάλλει. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για έναν χώρο ευχάριστο, πρωτότυπο και γεμάτο εκπλήξεις, όπου μπορούν να βιώσουν μοναδικές εμπειρίες μέσα από πλήθος δραστηριοτήτων και φυσικά πολύ ελεύθερο παιχνίδι. Με την κάμερα του infokids.gr επισκεφθήκαμε τον πολυχώρο δημιουργικής απασχόλησης «Παίξε γέλασε ταξίδι στο παιχνίδι» και ξεναγηθήκαμε από την υπεύθυνη Μαρία Λάμπρου στο μέρος που εδώ και 10 χρόνια έχουν αγαπήσει μικροί και μεγάλοι. Το «Παίξε γέλασε» δημιουργήθηκε το 2006. Έγινε από μία ανάγκη δική μου, μέσα από τα δικά μου τα παιδιά σαν μαμά, και έτσι λειτουργήσε εδώ και λειτουργώ, για όλα αυτά τα παιδιά που έχουν αυτόν τον ελάχιστο χρόνο μέσα στην καθημερινότητά τους και χωρίς καμία δέσμευση να μπορούν να δοκιμάσουν και να έρθουν σε επαφή με διάφορα ερεθίσματα, είτε είναι μέσα από τέχνη, μέσα από ομαδικό παιχνίδι, μέσα από κατασκευές. Το «Παίξε γέλασε» γίνεται διαφορετικό και μοναδικό. Γιατί? Γιατί ο χώρος δεν έχει στεγανά. Δεν υπάρχουν οδηγίες, υπάρχει μια κατεύθυνση, υπάρχουν υλικά, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με αυτά. Από εκεί και πέρα όμως το κάθε παιδί μπορεί να το κάνει με το δικό του τρόπο, και αυτό είναι το σημαντικό. Εμείς αυτό που εδώ κάνουμε είναι κάποια απογεύματα καθημερινά με κατασκευές. Η κατασκευή αυτή μπορεί να είναι κάποια υλικά άχρηστα, ανακύκλωση. Μπορεί να είναι μία κατασκευή με πυλό, μία με πλαστελίνη, μία με γύψο. Οτιδήποτε μπορεί ένα παιδί να πειραματιστεί, ακόμα και σε χρώμα, σε γυαλί, μια τεχνοτροπία ζωγραφικής. Υπάρχει το ελεύθερο παιχνίδι στο χώρο με διάφορες γωνιές που τα παιδιά δοκιμάζουν, είτε είναι το βεστιάριο, είτε είναι η κουζίνα, είτε είναι τα ξύλινα παιχνίδια που μπαίνουν σε ρόλους και καλλιεργούν τη φαντασία τους, θα έλεγα. Είτε όσον αφορά τα οργανωμένα παιχνίδια, συντονισμένα, έχουμε κάθε Τρίτη μια πολύ ωραία συνεργασία με την ομάδα Τελίτσα, όπου εκεί πλέον έχουμε μωρά από 12 μηνών μέχρι 3 ετών σε ένα πολύ καινούριο και διαφορετικό πρόγραμμα. Προσπαθούμε το κάθε πάρτι να είναι διαφορετικό και μοναδικό για το κάθε παιδί που έρχεται. Οι ηλικίες που έρχονται εδώ είναι από first year, ενός έτους, μέχρι 12 ετών. Κάθε ηλικία έχει τη δική της διαχείριση, τα δικά της παιχνίδια. Μπορούμε να έχουμε επιλογή θεμάτων, ανάλογα, δηλαδή μια θεματολογία ανάλογα την ηλικία, είτε είναι ζαχαροπλαστική, είτε είναι μαγειρική, είτε μπορεί να είναι ένα party picnic, γιατί έχουμε έναν πολύ ωραίο κήπο, μπορεί να είναι ινδιάνικο και πάρα πολλά άλλα που τα παιδιά φέρνουν κατά καιρούς μαζί με τους γονείς τους. Αυτό που εγώ προσπαθώ εδώ είναι τα πάντα να γίνονται με ασφάλεια, με μια ποιότητα η οποία παραμένει σταθερή στο χρόνο πραγματικά, με μία συνεχή εξέλιξη και πάντα με σεβασμό στις σημερινές εποχές που ζούμε. Τη βδομάδα που διανύουμε έχουμε πάρα πολλές κατασκευές, έχουμε ένα κυνήγι χαμένου αυγού, όπου όλο το «Παίξε γέλασε» θα γεμίσει αυγά και θα μπούμε τα παιδιά σε μια διαδικασία να ψάξουμε να τα βρούμε και θα υπάρχουν δώρα και πολλά παιχνίδια, μουσική, χορός. Γύψινα αυγά, ένα εργαστήρι γύψου. Και την Παρασκευή έχουμε τα λαζαράκια που τα κάνουμε κάθε χρόνο. Επειδή 10 χρόνια είναι πολλά,
Αποφασίσαμε φέτος να τα γιορτάσουμε πολύ, όπως εμείς ξέρουμε εδώ στο Πεξεγέλασε. Θα είναι ένας Ιούνιος καθημερινά, με πάρα πολλές εκπλήξεις. Θα υπάρχουν μέρες όπου δεν θα υπάρχει είσοδος, παρά τα παιδάκια θα έρχονται με κάποια τρόφιμα είδη πρώτης ανάγκης, είτε θα υπάρχει ένα κουτί στην είσοδο αντί της εισόδου, και όλα αυτά τα πράγματα θα συγκεντρωθούν και θα δοθούν σε παιδιά που πραγματικά αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Θα δώσουμε πάρα πολλά δώρα σε όλους όσους θα έρχονται. Και φυσικά ετοιμαζόμαστε πυρετοδός για τα camp, τα οποία είναι Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, δεν κλείνουμε μέχρι που θα ανοίξουν τα σχολεία, για παιδάκια ηλικίες από 5 μέχρι 10 ετών.